πρέπει να βγούμε με αγάπη και ενδιαφέρον στους πολίτες. Γιατί αν εμείς στρουθοκαμιλίζουμε και βάζουμε το κεφάλι κάτω από την άμμο, εμείς δημιουργούμε θεωρίες συνωμοσίας. Καταπέλτης εμφανίστηκε μιλώντας στο Ράδιο 984 και το Γιώργο Σαχίνη, ο καθηγητής παθολογίας ανασολογίας του ΕΚΠΑ και μέλος της Επιτροπής Φαρμακοεπαγρύπνησης Παναγιώτης Βλαχογιαννόπουλος. Έχουν έρθει περιστατικά στην Επιτροπή, ευθέως σας ρωτώ, τα οποία ενώ εσείς είπατε παιδιά πάμε να σκοτώσουμε την ιδέα, ξεκινώντας από την παραδοχή ότι μπορεί να φταίει το εμβόλιο, για να το σκοτώσω ως ιδέα ότι φταίει το εμβόλιο, σας είπα να στο μην το ψάχνεις, δεν το συσχετίζουμε καθόλου με το εμβόλιο. Μια φορά συμμετείχα, είχαμε 6 κίτρινες κάρτες, συζητήσαμε τις 4, νομίζω αν θυμάμαι καλά, και σε μία θέλανε για τρίτη φορά να αρνηθούν την άποψη την τελική. Τελικά είπα ότι παιδιά, η οικογένεια περιμένει να μάθει, πρέπει να απαντήσουμε. Και τελικά είπαμε ότι είναι possible association with the vaccine. Είναι πιθανή συσχέτιση το σύμπτωμα που είχε η ασθενής με το εμβόλιο. Αναφερόμενο σε συγκεκριμένο περιστατικό ασθενούς που είχε εμβολιαστεί με το εμβόλιο της AstraZeneca και στη συνέχεια επιβλήθη σε ακροτηριασμό του σκέλους λόγω θρόμβωσης, σημείωσε πως ενώ η Επιτροπή έκρινε πως υπάρχει περίπτωση να υπάρχει συσχέτιση, ο Υπουργός Υγείας υποστήριξε δημόσια πως δεν έχουν παρατηρηθεί στην Ελλάδα θρομβώσεις. Τότε ο Υπουργός Υγείας πώς είπε ότι είχαμε 2-3... Ο Υπουργός Υγείας τότε έτσι, γιατί νομίζω ότι μας αγνώρισε, δεν ξέρω γιατί. Συγγνώμη κύριε Βλαχογιαννόπουλε, μισό λεπτό. Είστε η κρισιμότερη επιτροπή και για τον ΕΟΦ και για το Υπουργείο. Και βγαίνει μετά από εσάς ο Υπουργός και λέει δεν υπάρχει καμία σχέση, ενώ εσείς έχετε πει έστω για ένα ότι είναι possible. Δεν έχει καλή θεσμική επικοινωνία με την Επιτροπή Εμβολιασμών. Ρώτησα, η Επιτροπή Εμβολιασμών παίρνει κάποιες αποφάσεις. Εμάς δεν θέλει να ξέρει τι λέμε για τα εμβόλια. Η απάντησή τους ήταν ότι ναι, πάει κάποτε μερικές φορές ένας από εμάς. Ο καθηγητής αποκάλυψε επίσης ότι η ίδια η εταιρεία έχει στείλει επιστολή η οποία έχει καθυστερήσει να κοινοποιηθεί στους επαγγελματίες υγείας, επιφορτισμένους ωστόσο με τους εμβολιασμούς. Πρέπει να είμαστε alert. Πρέπει να δεχτούμε ό,τι είπε η εταιρεία AstraZeneca, ότι μερικοί άνθρωποι μπορεί να κάνουν, πολύ λίγοι. Έχουμε και μηχανισμό. Ξέρουμε ότι η πρωτεΐνη ακίδα μπορεί να κάνει θρόμβο, γιατί συνδέεται πάνω στον υποδοχέα της που είναι στα αιμοπετάλια και τα ενεργοποιεί και κάνουν συγκόλληση τα αιμοπετάλια. Δηλαδή πρωτογενή θρόμβο. Το ξέρουμε αυτό. Αυτό είναι σπάνιο. Επίσης πρέπει να το παραδεχτούμε, διότι αν το παραδεχτούμε θα αρχίσουμε να συζητάμε. Μήπως θα πρέπει να πάρουμε λίγο ασπιρίνη 10 μέρες πριν και 10 μετά. Και βέβαια αποδεχόμενοι αυτό και επικοινωνώντας δημόσια, νομίζω ότι θα κάνουμε τον κόσμο να πιστέψει ότι οι άνθρωποι αυτοί δουλεύουν για μας παιδιά. Πάμε να κάνουμε το εμβόλιο. Να μην αγνοούμε τη χρονική συνάφεια παρουσίασης κάποιων συμπτωμάτων αποδίδοντάς τα σε τυχαία περιστατικά, τόνισε ο ίδιος, ο οποίος μάλιστα σημείωσε ότι θα πρέπει να βελτιωθεί το σύστημα φαρμακοεπαγρύπνησης, ενθαρρύνοντας τους γιατρούς να είναι συστηματικοί στην παρακολούθηση των εμβολιαζόμενων και τη λεπτομεριακή καταγραφή των συμπτωμάτων που τυχόν παρουσιάζουν. Η φαρμακοεπαγρύπνηση έχει την εξής έννοια. Βλέπω τα προβλήματα που δημιουργεί ένα φάρμακο και αντιδρώ και στην αντίδρασή μου, αφού αναγνωρίσω μια πιθανή συσχέτιση παρενεργειών με φάρμακο, διδάσκω την κοινωνία. Μα άμα δεν δέχεσαι απριόρι ότι υπάρχει σχέση, τι θα διδάξει την κοινωνία, τίποτα. Τα εμβόλια μπορεί να σχετίζονται με θρομβώσεις και θρομβοπενία και αυτό το είδανε οι Γερμανοί, το είδανε οι Εγγλέζοι. Δηλαδή δεν μπορεί να μην το βλέπουμε εμείς. Έχουμε και εμείς εμβολιάσει κάποιες χιλιάδες κόσμο. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, εάν το βλέπουμε πρέπει να το δηλώσουμε.